Σηκώσανε πολύ ψηλά τον Αμάνε αυτοί. Ναι, άτρωτοι. Είναι το. Πάθαν τη θεωρία του άτρωτου. Ναι, είναι γελίος ο άλλος. Η έπαρση και η αλαζονία να τιμωρηθεί. Ήβρης, φίλε, ήβρης. Και από και απ' την άλλη, να σου πω κάτι, αυτό μια διαρροή, ας πούμε, με διαρροή να το να δεν παρετείται τώρα μετά από αυτό, ξέρεις. Τι πες, τι. Να παρετιόταν, αλλά πού να παρετηθεί, φεύγει αυτός από εκεί. Όχι ρε, όλοι εκεί είναι τώρα, στο ψωμί ρε, περιμένω να γίνει το θαύμα μάλλον. Ναι. Δεν ξέρω πώς αντιδράσει και ο κόσμος, οι ψηφοφόροι, είμαι περίεργος εγώ να δω. Δηλαδή, έχει δυναμώσει πολύ το μέρος εναντίον τους τώρα. Ναι. Συγκριτικά με πριν, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει αν πορωθούν και αυτοί που ήδη είναι εκεί, γιατί είναι περίεργος. Ότι είναι σε δύσκολη θέση είναι πάντως και έχεις μετά. Ναι. Φαίνεται από τον τρόπο που αντίδρασε, κρύφτηκε, έβγαλε τον Αρβανίτη μπροστά για να φάει στη Βουλή για να πει ό,τι θέλει. Τους εξαφάνισε όλους, μόνο ο Αρβανίτης πήγε και μιλάγε. Ναι. Τους εξαφάνισε όλους. Όλους εξαφάνισε, τίποτα. Όλοι στο μπούγκερ μέσα. Τώρα μας βομβαρδίζουν όλοι μέσα στο μπούγκερ και έβγαλε τον γέρο. Ναι, ανταρροπόλεμος. Κλασικός ανταρροπόλεμος. Το γέρο να καεί. Κάτι εκεί που έβαζα το έξτρα χθες, αλλά το πρόλαβα στο τέλος, δεν είδα τίποτα. Ήταν ο Παυλόπουλος. Ήταν όλοι μουδιασμένοι, ξέρεις, από το θάνατο, έτσι χεσμένοι όλοι. Και μετά στο τέλος βλέπουμε, λέει, ότι μάλλον λέει ετοιμάζει και συγκέντρωση, λέει, Χρυσή Αυγή. Όχι, λέει, μην γίνουν επεισόδια, είμαστε ψύχρεμοι και τελειώνει η εκπομπή. Σου προκύπτει κάτι τέτοιο σε ένα. Εγώ γέλασα, γιατί αυτοί πότε δεν κάνουν συγκέντρωση. Ειδικά τέτοιο. Ναι, δεν είναι. Είναι οι φωτοβολίδες. Κομπιουτεράδικες. Ναι, που του διαρρέει αυτός για να δείξει ότι δεν φοβάται και να ποτέ να του δεν έχει κάνει κάτι. Ποτέ κάτι ανάλογο. Ναι. Μεγάλη πουτάνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να στήσει. Να... Εδώ δεν έκανε για άλλα. Που δεν... Ανώδυνα, θα κάνει για το επώδυνο. Έτσι. Έχουν τώρα φαγωθεί. Καλά, σιγά είμαι να φαγωθούν τώρα. Δεν νομίζω. Περίμενα να σε ονομάσουν πουθενά κανένα παλιό κουσούρι ή κανένα τέτοιο. Όχι, είναι δύσκολο να βγει. Ρε, μετά τη συνέντευξη Real News, Νίκο, όχι. Είμαι κόντρα του τώρα. Ναι. Δεν του συμφέρει να με βάζουν, να χτίζουν, να καταλαβές. Να σου πω. Είναι απίστευτο. Δεν έχει ακουστεί μία φορά για τον Κατέλη το όνομά του. Δύο μέρες συνέχεια δεν ακούγει. Δεν έχει ακουστεί το όνομά του. Και είναι σαν πυρόβλητο. Καμία υπόνοια για ηθική αυτουργία. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε κιόλας. Αλλά δεν τον αναφέρουν γενικά. Εδώ μάλιστα είπε ένας έκριτος δημοσιογράφος, δεν τον παρακολουθώ, ότι αυτή λέει είναι ανεξέλεγκτη, λέει, και ξέρω πώς τους είπε, που είναι αντίθεση Χρυσή, έτσι, τους έβριζε, και λέει, αφού και ο Μιχαλολιάκος λέει κινδυνεύει από αυτούς. Άκου. Άκου, ρε, λέει. Άκου, απίστευτο. Άκου. Ναι. Ας πάντων, έχουν πει πολύ τσαμπουκά, έτσι. Θα φάνε καιρό χτύπημα. Θα φάνε καιρό χτύπημα και όχι από το κράτος. Φαντάζεσαι τώρα πώς οργανώνονται οι άλλοι. Ναι, εντάξει. Αυτοί τώρα πρέπει να τρέμουνε. Να τρέμουνε και τους ανακτήπους. Είναι η έπαρση και η αλαζονία δημιουργεί ύβρι. Δηλαδή πιο πεταμένοι τότε την είδανε μάγκες. Θα δούνε τώρα αυτά τα σκουπίδια να δω πώς θα είναι στα δύσκολα. Όταν εμείς πολεμούσαμε, με θεούς και δαίμονες απέναντις. Να δούνε να πάρουν μια γεύση, να πάρουν μια γεύση. Ναι, δεν έχω εθνικισμό. Έχω τέτοια απάθεια που έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου. Τα ακούω με τέτοια απάθεια όλα. Ναι, αλλά εγώ έχω περιμένω να τους χαμίσουν κιόλα. Δεν με διαφέρει αυτό που λες. Μα λέω, έχω τέτοια απάθεια, δεν ολοκλήρωσα, και σου λέω ότι σκέφτομαι τις στιγμές που έχουμε περάσει εμείς, σαν οικογένεια. Τι έχουμε περάσει. Εσύ περισσότερο, πολύ περισσότερο, και σαν στιγμές εκείνες, τις δύσκολες. Όλοι κάνανε τις διακοπούλες τους, τις βόλτες τους, κονομάγανε. Όλοι αυτοί. Ναι. Και μιλούσαν στο απειρόβλιο και ο άλλος υπέφερε έξω και μέσα. Αγαμίσου. Όχι. Δεν εμφανίζεται ο Νικολάκης στη Βουλή, καθόλου. Δύο μέρες. Έβαλε τον Αρβανίτη μπροστά και κρύφτηκε. Έβαλε το γέρο μπροστά. Ναι. Τους μάζεψε όλους. Και τις άλλες πιάσανε τον οδηγό του. Για πες. Ναι, το έβλεπα στο διαδίκτυο το πρωί. Πιάσανε τον οδηγό του, ένας 26χρονος, είναι ο οδηγός του Κατέλη. Το πιάσανε. Το πιάσανε.
Ναι. Γιατί ήταν από τη νίκη αυτός και κάνανε έρευνα στο σπίτι, βρήκανε κάτι αεροβόλο, πιστόλι, κάτι μαλακές, κάτι κροτίδες και κάτι στιλέτα. Ναι. Και ένα στιλέτο και τον προσήγαγαν. Τι τόσο ωραία ρε, να χτυπάνε και κατέλη, εντάξει τότε.